λέγαμε 4η-5η χιλιετία, τώρα έχει φτάσει 6η-7η-8η χιλιετία και πίσω. Οι Κρήτες, εμείς οι Κρήτες, εμείς οι Κρητικοί, χαρίσαμε στην ανθρωπότητα τη μοναδική απόλεμη περίοδο. Όσο ο Κρήτας, όσο ο Μίνωας ήταν παγκόσμιος αυτοκράτορας, δεν συνέβηκε πουθενά πόλεμος. Γι' αυτό και οι Μινωικές πόλεις ήταν ατύχιστες. Δεν είχαν τύχη, διότι δεν είχαν κανέναν αφοδικό. Όταν ο Τσαρούχης είδε τις τοιχογραφίες της Χνωσού, είπε «Αυτές τις έκαναν ευτυχισμένοι άνθρωποι». Αυτό είχε μπει στο μάτι των Γερμανών. Αυτή η περίοδος. Πώς είναι δυνατόν να κυβερνάς όλο τον κόσμο χωρίς πόλεμο. Η λεγαντογένα Κρήτη, λοιπόν, η Κρήτη μας, της αντίστασης, της απαγωγής του Κράιπε, της σφύριας νίκης της μάχης της Κρήτης, μια μάχη που από τότε έχει ονομασία προέλευσης, των 25 τουλάχιστον μεγάλων μαχών ενάντια στους ναζιστές, του εξαναγκασμού σε παράδοση του Ιταλού στρατιωτικού διοικητή Κάρτα, της μοναδικής πινακίδος, εδώ υπήρχε η Κάνδανος, ξέρετε ότι τα μπήκαν στην Κάνδανο και τους δολοφόνησαν όλους, είχαν τη διαστροφή, και από διαστροφή πρόκειται, να βάλουν τρεις πινακίδες στις εισόδους του χωριού, που να λένε εδώ υπήρχε η Κάνδανος. Οι δύο σώζονται. Και ακολουθεί μια ανακοίνωσή μου γι' αυτό, διότι βρέθηκε Γερμανός που είπε ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ. Οι δύο σώζονται. Όταν φεύγανε, τις πήρανε μαζί τους. Καταλαβαίνετε ότι είχαν το φόβο, όταν το δει αυτό ο επόμενος κόσμος, ας πούμε, πόσο γαϊδούρκι θα μας λέει. Αλλά ένας κριτικός, όταν ψάχνει στο λιμάνι της Χανιάς, πήγε και τη γύρισε ανάποδα. Οπότε φεύγοντας, ήταν μόνο την πίσω μεριά και δεν σκέφτηκαν. Του λέει την πέτρα, θα πάρουμε τώρα. Και την αφήσανε. Και έτσι σώθηκαν οι δύο υπεύθυνες στην Ακύβα. Της πρώτης μαζικής εκτελέσεως αμάχων στην κατεχόμενη Ευρώπη έγινε στο Κοντομαρί, για πρώτη φορά άμαχοι εκτελέστηκαν. Την αποτυχία των Γερμανών να βρουν πληροφοριοδότες ανάμεσα στους κριτικούς, αυτό η Κρήτη το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά, τόσο σε απώλειες όσο και σε αντίπεινα. 2.000 άνθρωποι νεκροί στην Κρήτη από εκτελέσεις, τουλάχιστον. Με συνέπεια, ο Χίτλερ να διατάξει να καταργηθεί το σώμα των ελεκτροπιστών, αυτό το διακριτικό που βλέπετε εδώ για τους ελεκτροπιστές, έπαψε πλέον να υπάρχει, καταργήθηκε, τους είπε άχρηστους και κατήργησε το σώμα των ελεκτροπιστών πλέον, διότι, κυρίες και κύριοι, αν το έχετε καταλάβει, αν το έχετε συνειδητοποιήσει, ήταν η μοναδική φορά στην παγκόσμια ιστορία όπου στρατός δεν πολεμούσε στρατό, όπου στρατός δεν πολεμούσε διατεταγμένους απέναντί του, ήταν η μοναδική πρώτη φορά στον κόσμο που στρατός πολεμούσε λαό. Αμάχους, οι οποίοι με αξίνες. Οι οποίοι με αξίνες και φτιάρια αντιστάθηκαν, διότι η πέμπτη μεραρχία ήταν ακόμα στην Αλβανία και επέστρεφε αόπλη και με τα πόδια. Και προχτές το ραδιόφωνο της Κρήτης, το έκανα εκπομπή για το ίδιο θέμα, ακούστηκε και το εξής συνταρακτικό, το οποίο το ήξερα λόγω το είχα πει, μου είπαν ότι ήταν τραβηγμένο από τα μαλλιά. Όσοι μπόρεσαν να σωθούν και φτάσανε μέχρι το Γήθιο, από τη Βόρεια Ήπειρο μέχρι το Γήθιο με τα πόδια. Και πήραν καΐκια για να πάνε στο καστέλι, επειδή δεν χωρούσαν όλοι στα πλοία αυτά τα καΐκια πόσοι να βγουν από αυτή τη μεραρχία ολόκληρη, κάποιοι ήταν πάνω και κάποιοι πήγανε καστέλι Γήθιο, μάλλον Γήθιο καστέλι, κρεμόμενοι έξω από το πλοίο αυτό το καΐκιο. Αυτό το είπε άνθρωπος και είχα την πληροφορία εγώ και από άλλου. Προσέξτε λίγο όμως εδώ. Προσέξτε λίγο. Όχι μόνο ο Χίτλερ κατήργησε το σώμα, αλλά όποιος πολέμησε στην Κρήτη, όποιος Γερμανός πολέμησε στην Κρήτη, έλαβε μάχη σε αυτή την Κρήτη, φορούσε αυτό το διακριτικό στη ιστορία του. Και έπαιρνε πολύ μεγάλη αξία ως αξιωματικός, παράσημο απέναντι στους άλλους. Αυτό το διακριτικό, ο Γερμανός στρατιωτικός Ρίχτερ, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο και το παρουσίασε στο Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου, κατεχειροκροτούμενος από τους ακαδημαϊκούς και τους καθηγητές μας, αυτός ο Ρίχτερ είπε ότι αυτό το διακριτικό δεν υπήρχε ποτέ. Δεν βλέπω.
Αυτό το φορούσαν οι Γερμανοί μόνο όσοι πολέμησαν στην Κρήτη. Αυτό που βλέπετε δεν υπάρχει. Βλέπετε μια οφθαλμαπάτη κατά τον Γερμανό. Στην Κρήτη έχουμε και μια μαντινάδα που έφτασε να είναι παραδοσιακή. Χίτλερ να μην το καυκινείς πως πάτησε στην Κρήτη. Ξαρμάτωτη την ύβρικες και λείπαν τα παιδιά της. Στα ξένα πολεμούσαν πάνω στην Αλβανία. Το τραγουδάμε στην Κρήτη παντού σχεδόν. Ορίστε, σας ακούω το σύντομα θέλετε να έρθω. Δεν ακούγεστε το χωριό που χάσανε οι Γερμανοί και 108 σκοτώσανε στα Λιγκαλού το ρεύμα και σαν αλβάκι έτρεξε το κριτικό το αίμα. Γεμάτη είναι η Κρήτη από τέτοια. Ευχαριστώ. Δεν θα τελειώσουμε αν τα πούμε αυτά. Παρόλα αυτά που σας είπα για την Κρήτη και όλα αυτά που συνέβησαν, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος τότε, ο Τσολάκοβλου, καταθέτει στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου Γερμανού στρατιώτη. Είχε γίνει μνημείο για τον Γερμανό άγνωστο στρατιώτη στην Κρήτη. Τώρα, το τι κλέψανε από την Κρήτη, ο κατάλογος είναι απίστευτα μεγάλος, υπάρχει ολόκληρο στο βιβλίο, για να μην σας κουράζω. Από την έπαυλη Αριάδνη του Εύαν πήρανε ό,τι μπορούσε, ό,τι είχε αφήσει ο Εύαν και δεν το είχε πάρει μαζί του. Βλέπετε εδώ πέρα το πόσα πράγματα έχουν κλέψει. Και προσέξτε, τις κλοπές αυτές τις πιστοποίησε ο Σόνεμπεκ με την παρουσία του Κεραμόπουλου. Δηλαδή αυτές οι κλοπές τις έχει υπογράψει ο Γερμανός διοικητής ότι έγιναν. Στο Ηράκλειο, το οποίο η πόλη κατά το 1/3 κατεστράφει, έτσι, ο Ρίνκελ είχε αφήσει στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο επί δεκαήμερων να μπουν μέσα και να κλέψουν ό,τι μπορούν. Έτσι. Ο βασιλικός τάφος των Ισοπάτων και της Κνωσού έγιναν γυαλιά καρδιά και ένα από τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά μουσεία του κόσμου, το Μουσείο του Ηρακλείου, έγινε χώρος για μπαλέτα. Μαζί με τα εκθέματα του, όπως ήταν εκτεθειμένα, μέσα σε αυτό το χώρο οι Γερμανοί κάναν δεξιώσεις, γάμους, βαπτίσια και χορούς και κάνανε μπαλέτα μέσα εκεί. Και μέσα στα αρχαία, δίπλα από τα αρχαία, είχαν τρώγανε και πίνανε, μετά το κάνανε νοσοκομείο, το κάνανε ηχθυμείο, το κάνανε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η φθορά ολόκληρης αυτής της ιστορίας εντός του Αρχαιολογικού Μουσείου του Ηρακλείου. Στην Κνωσό έχουμε το παλάτι του Μίνωα, το λαβύρινθο το γνωστό, τον οποίο τον έχουν ισοπεδώσει με τα πυρομαχικά που έχουν ανατινάξει. Και ακόμη και τώρα, στη λεωφόρο Κνωσού, στο Ηράκλειο, βρέθηκαν τάφοι, και όταν αρχαίοι τάφοι μινωικοί, και όταν ανοίχτηκαν, βρέθηκαν μέσα διακριτικά των Γερμανών στρατιωτών των Ναζιστών. Στη Φεστό έχουν αφαιρέσει όλα αυτά που βλέπετε. Το πιο σημαντικό είναι τα ψίσχημα που έχουν αφαιρέσει, αγγεία τα οποία είναι σε σχήμα ψή, σε σχήμα δεήσεως, τα οποία έχουν μια παραπομπή προς την ψυχή των ανθρώπων, τα οποία ακόμη και τώρα δεν τα έχουμε για να τα μελετήσουμε, πολύ σημαντικά, και ήταν και εγχάρακτα, δηλαδή είχαν και ζωγραφιές και γράμματα επάνω. Αυτά όλα γίνανε φτερά. Στη Γόρτινα, που είχε το μεγαλύτερο λατομείο της Κρήτης, από το λατομείο της Γόρτινος χτίστηκαν οι 150 αρχαίες πολιτείες της Κρήτης, οι Γερμανοί είχαν βάλει μέσα στο λατομείο τα πυρομαχικά τους, το είχαν κάνει τη μεγαλύτερη πυρητική αποθήκη της Μεσογείου. Και όταν με το που φεύγανε, οι Κρήτες φύγανε εκεί πέρα, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, και είπαν να ζαλωθούν τα πυρομαχικά, να τα πάνε στο αντίκρινο βουνό και εκεί να τα τεινάξουν στον αέρα, οι Γερμανοί αρνήθηκαν αυτή την προσφορά και ανατείναξαν τα πυρομαχικά μέσα, εκεί που ήταν παγιδευμένα, μέσα στο αρχαίο λατομείο της Γόρτινας, που έκτασε την Κρήτη. Η Σιωπήθιο και το Ασκληπείο του Λέντα τον έχουν ισοπεδώσει, με τη μόνη διαφορά ότι στο Ασκληπείο του Λέντα μόλις δείξανε και μια βόμβα, ξαναβγήκε το γιαματικό νερό, γιατί είχε Ασκληπείο εκεί πέρα μέσα. Αλλά και στην Αμνησό, την έπαυλη των Κρήνων, την κάνανε στον αμούδο τους. Στο Καστέλι, το τι έχουν πάρει είναι ολόκληρη συλλογή εδώ πέρα. Αυτά είναι, σας επαναλαμβάνω, είναι μόνο τα κατεγραμμένα. Και όλοι οι αρχαιολόγοι και αρχαιοφύλακες της εποχής δεν δίνουν τον κατάλογο
Και όταν ο υπουργός σου ρωτάει γιατί δεν δώσατε, γιατί αυτοί φοβηθήκαν οι άνθρωποι ότι για μένα θα ξανάρθουν. Και άμα ξανάρθουν, εμείς θα έχουμε δώσει τον κατάλογο. Δηλαδή, ο κατάλογος είναι και ελλειπής, όπως λέω στον πρόλογο μου. Στο Αποκόρωνα, στα Αγία Τριάδα, στο Σπύλο του Κιάμου, στο Δικτυναίων Άντρο, στην Δικτύνη Σαρτέμινο κάτω στην κορυφή, στο ψηλό, στο βορειότερο σημείο της Κρήτης, στα Ποδούλου, στα Άπτερα, παντού οι Γερμανοί έχουν κάνει καταστροφές. Και την Ακίδα σήμερα λέει πολυβολείο περιόδου γερμανικής κατοχής. Δεν λέει τι το κάνανε. Το έτσι πως είναι την Ακίδα εδώ, μπορεί να το έχει κάνει και Έλληνας και Ιταλός και Νεοζηλανδός. Δεν λέει στους αμέτρητους Γερμανούς επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου ότι πήρατε τα αρχαία και με τα αρχαία κάνατε πολυβολία. Στο Δε Μάλεμε ανατείναξαν τον μοναδικό πυραμιδοειδή τάφο στον κόσμο. Ο μοναδικός τάφος στον κόσμο είναι το 1300 π.Χ. Με σκεπή πυραμιδοειδή υπάρχει στο Μάλεμε. Είναι το 1300 π.Χ. Αυτόν λοιπόν τον ανατείναξε. Στο Ελαφωνίτσι και στη Γάβδο έχουν καταστρέψει τους φάρους. Βέβαια, εδώ επειδή υπάρχει πάντα η θεότητα, η νέμεση, το πρώτο πλοίο που ναυαγεί επειδή δεν υπάρχει ο φάρος στη Γάβδο είναι γερμανικό. Έτσι. Και φτάνουμε στα Νόγια, όπου δεν υπάρχουν λόγια εδώ να μιλήσεις. Ο Καζαντζάκης, όταν επισκέπτεται το χωριό ως δημοσιογράφος, ως νεαρός δημοσιογράφος, έχει κάνει εκπληκτικό ρεπορτάζ. 940 οικίες των Ανογείων έχουν καταστραφεί. Οι Γερμανοί για 23 ολόκληρες μέρες καίνε το χωριό. Τι βρίσκονται και έκανε, 23 μέρες τα λόγια. 23 συνεχόμενες μέρες καίνε το χωριό. Καίνε τα πάντα. Η τρίτη φορά που το χωριό των Ανογείων καταστρεφόταν, η διαταγή του Φρουράκου Κρήτης έλεγε: επειδή η πόλη των Ανογείων είναι κέντρο της αγγλικής κατασκοπίας στην Κρήτη, και επειδή οι Ανογιανοί εκτέλεσαν το φόνο του Λοχία Φρουράκου γεννήκανε, και υπό τις αυτών Φρουράς, και επειδή οι Ανογιανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάτας, και επειδή οι Σανόγια ερίσκουν άσυλο και προστασία με αντάρτε των διαφόρων ομάδων αντιστάσεων, και επειδή εκ των Ανογείων δήλθαν και οι απαγωγή με τον στρατηγό Φον Κράιπε, χρησιμοποιήσαμε στο σταθμό διαμεταφοβηδή στα Νόγια, διατάσσομαι την ισοπαίδωση τούτων και την εκτέλεση παντό άρενο Ανογιανού, όσοι ήθελε να βρεθεί εντό του χωρίου και πέρυσι αυτού, ει απόσταση ενό ηλιομέτρου. Κυρίε και κύριοι, περισσότερα επειδή σε μία πρόταση δεν έχω ξανακούσει. Αν ήταν κάποιο φιλόλογο, εδώ θα είχε απορρίψει αυτό το παιδί του Δημοτικού Σχολείου και γράψει ένα τέτοιο σκεπτικό. Αυτή η επιγραφή υπάρχει σήμερα σε κάθε Ανογιανό σπίτι με την όποια μορφή. Και από την Κρήτη μας δεν ζήλεψαν μόνο τα αρχαία της και τα βυζαντινά της μνημεία, τα σπίτια της και τις σοδιές της. Στην Κρήτη κάνανε μεγάλη οικολογική καταστροφή. Από την άγρια Γραμπούσα, στο βόρειο κομμάτι της Κρήτης μας, και στην Γάβδο, το νοτιότερο κομμάτι της Κρήτης μας, έκλεψαν σπόρους μοναδικών φυτών που φύονται μόνο εκεί και πουθενά αλλού. Εδώ βλέπετε μια ορχιδέα της Γάβδου. Στην Ενίσο Χρυσή, στο Γαϊδρονήσι, φύεται ένα είδος κολχικού που φύεται μόνο σε αυτό το νησάκι και πουθενά αλλού. Ξέρετε ότι όλη η Κρήτη έχει περισσότερα βότανα, τρεις φορές περισσότερα βότανα, από όσα έχει όλη η Αγγλία μαζί, που είναι έξι φορές μεγαλύτερη. Αυτόν τον οικολογικό πλούτο, αυτόν τον φυτολογικό πλούτο της Κρήτης, τον ήξεραν πολύ καλά οι Γερμανοί και πήγαν και έκλεψαν από την Κρήτη βολβούς, ρίζες και σπόρους. Βρέθηκαν πολύ αργότερα σε εργοστάσια μεταλλαγμένων και διάφορα χημικά εργοστάσια που κάναν αυτοί του όποιου δικού λόγου διατροφή σα είχα πει προηγουμένω, στην Τσεχία, στην Νορβηγία και στην Ισλανδία και στον Βόρειο και στην Ιρλανδία. Στα 1952 πήγα για πρώτη μου φορά μετά τον πόλεμο στην Αθήνα. Η γερμανική πρεσβεία, όταν άκουσε πω είχα πρόθεση να πάω στην Κρήτη, μου συνέστησε, επειδή ήταν πολύ νωρί ακόμα και οι πληγέ από την γερμανική κατοχή ανεπούλωτε, να λέω πως είμαι Ελβετός, αλλά εγώ τους ήξερα τους Κρήτες. Από την πρώτη στιγμή είπα πως ήμουν Γερμανός και όχι μόνο δεν κακόπαθα, αλλά ξανάλησα παντού όπου επέρασα τη θρηλυκή κρητική φιλοξενία. Ένα σούρουπο, καθώς ο ήλιος βασίλευε, πλησίασα το γερμανικό νεκροταφείο, έρημο με μόνο σύντροφο τις τελευταίες ηλιαχτίδες. Έκανα όμως λάθος. Υπήρχε εκεί και μια ζωντανή ψυχή. Ήταν μια μαυροφορεμένη γυναίκα. Με μεγάλη μου έκπληξη την είδα να ανάβει κεριά στους τάφους των Γερμανών νεκρών του πολέμου και να πηγαίνει μεθοδικά από μνήμα σε μνήμα. Την πλησίασα και τη ρώτησα: είστε από εδώ?
Μάλιστα. Πείτε, γιατί το κάνατε αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί σκότωσαν τους κριτικούς. Και απαντά η κριτική γυναίκα. Παιδί μου, από την προφορά σου φαίνεσαι ξένος και δεν θα γνωρίζεις τι συνέβη εδώ στο 41 με 44. Ο άντρας μου σκοτώθηκε στη μάχη της Κρήτης και έμεινα με το μονάχικο γιο μου. Μου τον πήρε η Γερμανία Όμηρος στα 43 και πέθανε σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως στο Σάξενχάουζεν. Δεν ξέρω πού είναι θαμένο το παιδί μου. Ξέρω όμως πως όλα τούτα ήταν παιδιά μιας κάποιας μάνας σαν και εμένα. Και ανάβω στη μνήμη τους, επειδή οι μάνες τους δεν μπορούν να έρθουν εδώ κάτω. Σίγουρα θέλω να πιστεύω, μια άλλη μάνα θα ανάβει το καντήλι στη μνήμη του γύρω. Και καταλήγει ο Γερμανός Κέστνερ στο υπέροχο βιβλίο του. Μόνο στην Ελλάδα και μόνο από μια Ελληνίδα μάνα μπορούσε να ακουστεί κάτι τέτοιο. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, να μην φορτίσω άλλο το κλίμα, η μικρή Ελλάδα του 40 στην κατοχή είχε 1.100.000 νεκρούς. Μαζί με τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από την πείνα. Μα και από τους τάφους ξεκινάνε όλοι οι νεκροί του αγώνα και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα, έγραφε ο μεγάλος Γιάννης Ρίτσος, η ανιψιά του οφείου είναι ακόμα. Είναι σήμερα μαζί μας και μας θυμάμαι την παρουσία της. Κι αν είναι και στον πόλεμο μέσα η ζωή θυσία, ο τάφος είναι πέρασμα προς την αθανασία. Αυτό είναι το σκεπτικό του Έλληνα για τον θάνατο και τον πόλεμο. Κυρίες και κύριοι, τελικά, οι Γερμανοί έκλεψαν παράνομα στον πόλεμο του 40 και στην κατοχή από την Ελλάδα βάσει αυτού του καταλόγου που σας ανέφερα, ο οποίος είναι ελληνικέστατος, όπως η ίδια αρχαιολόγοι λένε και η δική μου έρευνα καταλήγει, 8.500 αρχαία ελληνικά και βυζαντινά κοιμήλια. Η αξία τους υπερβαίνει το 1,5 τρισεκατομμύριο ευρώ. Προσθέστε την στο 1,2-3 που μας χρωστάνε από τον πρώτο πίνακα που είδατε. Η Γερμανία χρωστάει στην Ελλάδα 2,73 εκατομμύρια ευρώ. Στο βιβλίο υπάρχει ένας κατάλογος με 1.000 περίπου βιβλία από την γερμανική κατοχή. Καμία άλλη χώρα δεν έγραψε 1.000 βιβλία, οι συγγραφείς δεν γράψαν 1.000 βιβλία για αυτή την κατοχή, που σημαίνει πόσο πόνεσε και πόσο στήθησε στον Έλληνα αυτή η περίοδος. Υπάρχουν ΕΦΕΚ, με νόμους που ψηφίστηκαν εκείνη την εποχή, και ένα νομικό παράρτημα που λέει ποιος είναι ο τρόπος και πώς μπορούμε να τα διεκδικήσουμε αυτά πίσω. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Πιέστε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι από την περσινή σελίδα του eBay του Γερμανικού. Ακόμα και σήμερα στο eBay βγάζουν αρχαία ελληνικά αντικείμενα και τα εκποιούν και τα βάζουν σε πληστηριασμό. Ακόμα και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.